Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Δημοτικού Χριστιανού Κυσοφλίου, κύριε Κέρδα Μαρτινέ, αξιότιμη Υπουργέ, κύριε Κελέτσι, αξιότιμη Βουλευτά, κύριε Δημοσκάκη, αξιότιμη Περιφερειάρχα, κύριε Βελισταμάτη, αξιότιμη Δήμαρχη Χριστιανού, κύριε Μαυρίδη, κύριε Δήμαρχε Σουφλίου, κύριε Καλακτικό, αξιότιμη διοικητάτη τη 16η Μηχανική τη Μεραχία Δημοτικού Στρατηγέ Καραμανίδη Κωνσταντινέ, σοφολογιάτατε Μουφτή Δημοτικού, αξιότιμη διευθυντή τη αστυνομική διεύθυνση Οριστιάδου, κ. Ελευθεριάδη, ο οποίο δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά φυσικά τον εκπροσωπούν. Αξιότιμη κύριε διοικητά του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτικού, κ. Καπετανίδη. Αξιότιμη τέος δήμαρχη, κ. Πατσουρίδη και κ. Τοκαμάνη. Αξιότιμοι νεοεκλεγέντες αντιπεριφερειάρχες, κύριε Πουλιλέ, κύριε Βενετίδη, κυρία Μπαρακαρίδου, κύριε Μεντίζη. Και αξιότιμοι νεοεκλεγέντες δήμαρχε Ορεστιάδος, κύριε Παπαδόπουλε. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, με χαρά, τιμή, συγκίνηση και βαθύ αίσθημα ευθύνης, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την εμπιστοσύνη όλων σας προς το συνδυασμό μας στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτή η εμπιστοσύνη αποτελεί δέσμευση εκ μέρους μας για έναν διαρκή αγώνα ανάπτυξης του Δήμου μας και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων με ήθος, διαφάνεια και ανιδιοτέλεια. Ειδικότερα, παρατηρώντας τη μεγάλη αλλαγή προσώπων στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και να ευχηθώ καλή θητεία, υγεία και δύναμη προς τους νεοεκλεγέντες δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, καθώς και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι από την πλευρά τους ανέλαβαν την ευθύνη να εκπροσωπήσουν τις φωνές και τις ανησυχίες των πολιτών μας. Ο όρτος που δώσαμε εδώ σήμερα από κοινού αποτελεί τη δέσμευσή μας προς τους πολίτες για ένα σύγχρονο και βιώσιμο Δήμο. Είμαι βέβαιος ότι η εμπειρία και η φρεσκάδα που φέρετε μαζί σας θα συμβάλλει στη διαρκή προσπάθεια για την ανάπτυξη του Δήμου μας. Μια προσπάθεια η οποία επιχειρείται εδώ και πολλές τετραετίες από τους εκάστοτε δημάρχους και δημοτικές αρχές, με σκοπό να καταφέρει ο Δήμος μας να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, και τους ευχαριστούμε όλους γι' αυτό. Τα τελευταία 4 χρόνια σημαδεύτηκαν από τεράστιες αλλαγές σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Αλλαγές οι οποίες όχι μόνο δυσχέρεναν το έργο για όλους τους Δήμους πανελλαδικά, αλλά άλλαξαν σιλίδι τον τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς μας. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, ο Δήμος Δημοτίου κατάφερε να επιτύχει σε σημαντικούς τομείς και να θέσει τις βάσεις για την προώθηση σημαντικών θεμάτων, όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας και κατ' επέκταση την εγκατίδρυση της 5ης έδρας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από διαρκή και συστηματική προσπάθεια από το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων. Τα επενδυτικά προγράμματα με υποβολές προτάσεων στο Αντώνη Τρίτση, με έμφαση στην ίδρυση, την αγροτική οδοτηρία, την ηλεκτροκίνηση, τις νέες τεχνολογίες, στο Πράσινο Ταμείο με την αξιοποίηση κοινόβουλων των χώρων, στο ΕΜΕΠΕΡΑ με δράσεις που αφορούν την ανακύκλωση όλων των τύπων απορριμμάτων και σε προγράμματα της περιφέρειας, με την τακτοποίηση των δημοτικών κτηρίων και τη δυνατότητα πλέον να είναι επιλέξιμα σε επερχόμενα επενδυτικά προγράμματα, με κοινωνική πολιτική, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταφορά των πρόχειρων καταλυμάτων, τα οποία βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό, σε νέο αυτοτελή οικισμό. Όπου ο Δήμος Δημοτίου είναι ένας από τους 5 Δήμους πανελλαδικά όπου θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιλωτικά. Με τον εξυγχρονισμό της ΔΕΙΑΔ, το πρόγραμμα τηλεμετρίας, την αντικατάσταση τμήματων των κεντρικών αγωγών ίδρυψης αλλά και τη μονιμοποίηση προσωπικού, στον πρωτογενή τομέα με έργα αγροτικής οδοποίησης και με υπογειοποίηση αρδευτικών δικτύων, στην αναβάθμιση και τακτοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, με πληθώρα κοινωνικών δράσεων που είτε αφορούσαν τον πολιτισμό είτε τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
με την έμπρακτη συνεργασία μετά από πολλές δεκαετίες εσωστρέφειας με τους όμορους δήμους με τους οποίους πλέον υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας για την αποκοινού προβολή του Βόρειου Εύρου ως πρότυπου τουριστικού προορισμού. Αυτή η συνεργασία είναι το κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας και σε αυτό το πλαίσιο δεσμευόμαστε να την ενισχύσουμε προς όφελος ολόκληρης της περιοχής μας. Στη νέα μας θητεία πλέον καλούμαστε να ολοκληρώσουμε όλα τα σημαντικά έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, αλλά και να συνεχίσουμε να προωθούμε έργα και προγράμματα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας. Τα επόμενα 5 χρόνια διατηρούμε υψηλές προσδοκίες για την αναμόρφωση του Δήμου μας. Αναμένουμε όχι μόνο την ολοκλήρωση σημαντικών έργων, αλλά και την ανάδειξη του Δημοτίκου σε μια πόλη που πλέον θα ξεχωρίζει για την εξωστρέφεια, την αύξηση της επισκεψιμότητας, την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού της Κάρους και συνάμα τον εξυγχρονισμό της με εφαρμογή και χρήση νέων τεχνολογιών. Έχουμε σχεδιάσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τις υποδομές, την παιδεία, τον αθλητισμό, τον εξοραϊσμό της πόλης, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών και το οποίο δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε απαραίτητα. Το Δημότικο οφείλει να είναι και θα είναι πόλη πρωταγωνιστής. Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει να συνεχίσει και σε αυτή τη θητεία μια πολιτική συνεργασίας με γνώμονα την εξωστρέφεια, τη συνοχή και τη σύμπραξη με όλους τους φορείς, αδιαφορώντας παντελώς για αντιπαραθέσεις του παρελθόντος. Εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και το σύνολο των δημοτικών και τοπικών συμβούλων, όπως και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της προηγούμενης θητείας, για την ως τώρα συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη σε μια τετραετία με πρωτοφανή προβλήματα και προκλήσεις. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια για την πολύτιμη βοήθειά του τους βουλευτές του νομού μας, τον κύριο Κελέτση Σταύρο, τον κύριο Δημοσχάκη Αναστάσιο, τον κύριο Δερβιτζόπουλο Χρήστο και την κυρία Καρά Αναστασία, τη Μητρόπολη Δημοτικού Χριστιανού και Σουφλίου μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, και ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης την 16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Δημοτίου και τον στρατηγό κ. Καραμανίδη και όλους τους διατελέσαντες, τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες Περισταμάτη Βασίλειο, κ. Πέτρο Κιτζηλίδη, τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες Περιστήρη Κωνσταντίνου και κ. Τσόλια Αθανάσιο, τις διοικήσεις του Γενικού Νοσοκομείου, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, για την ουσιαστική βοήθειά τους στα πρωτόγνωρα προβλήματα της πανδημίας και των καταστροφικών πλημμυρικών φαινομένων. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδες ευχαριστίες μου προς τους όμορους δημάρχους Ορεστιάδος Βασίλη Μαυρίδη και Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίτωρο και τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Σαμπούκη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε σε όλα τα επίπεδα. Είμαι σίγουρος ότι την ίδια συνεργασία θα διατηρήσουμε και με τον νέο Δήμαρχο Ορεστιάδος, κύριο Παπαδόπουλο, τον οποίο συγχαίρω για την εκλογή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου, και ήταν δίπλα μου σε κάθε βήμα. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, σε αυτή τη νέα σελίδα για την πόλη μας δεν περισσεύει κανείς. Κανένας δημότης, κανένας επαγγελματίας, κανένας σύμβουλος, κανένας πρόεδρος, κανένας εθελοντής. Σας υπόσχομαι από καρδιάς ότι αυτή η Δημοτική Αρχή ήταν, είναι και φυσικά θα είναι Δημοτική Αρχή για όλους τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιά. Η επόμενη μέρα του Δημοσίου ξεκινάει από σήμερα.